Αν αυτό είναι ο τρόπο σου να με εξαναγκάσει να έρθω, να ξέρει ότι έκανε μεγάλο λάθο. Πέρασε μέσα. Όχι. Αυτά που έχω να σου πω μπορώ να στα πω και από εδώ που στέκομαι. Δεν είναι ανάγκη να μα ακούσουν σε όλο το κτίριο. Είπα, πέρασε μέσα τώρα. Αλήθεια. Νόμιζα ότι αυτό ακριβώ ήθελε. Γι' αυτό δεν έστησε όλη αυτή την ακατανόητη πλεκτάνη με την Νίνα. Ναι. Ακριβώ γι' αυτό και θα το έκανα χίλιε φορέ ακόμα μέχρι να καταλάβει ότι είσαι άλλη από αυτή που είσαι. Έχει τρελαθεί. Αν δείξεις αυτόν εδώ τον πίνακα δημοσίως, είναι σαν να υπογράφεις την ομολογία μας. Πίστεψέ με, Μάρμο, δεν θα εκπλαγεί κανένας από το περιεχόμενο αυτού του πίνακα. Ούτε καν ο θείος μου. Τον έχει δει ο Ανδρέας. Ξέρει, Μάρμο, μ' ακούς. Ξέρει. Μόνο εσύ θέλω τυφλής. Είσαι τόσο εγωιστής. Είσαι τόσο εγωιστής. Είναι δυνατόν να θέλεις να κάνεις τέτοιο κακό στη γυναίκα που υποτίθεται πως αγαπάς. Το ακριβώς αντίθετο. Προσπαθώ να σε λυτρώσω. Τίποτα άλλο. Αφού δεν τολμάς να κάνεις τίποτα, εσύ θα τα κάνω όλα εγώ. Αναλαμβάνω εγώ όλη την ευθύνη. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Απολύτως τίποτα. Για τη γυναίκα που όπως λες αγαπώ. Με ειρωνεύεσαι κιόλας. Με ειρωνεύεσαι. Μέχρι να σπάσεις τα δεσμά της υποκρισίας για να ελευθερωθείς, Μάρμο. Και ποιος σου είπε σένα ότι η ελευθερία είναι πιο σημαντική από όλα. Πιο σημαντική από την καλοσύνη. Από τη συμπόνια. Από τον σεβασμό. Και αν εγώ θέλω να μείνω με τον άντρα μου. Αυτό το σκέφτηκες. Ποιος είσαι εσύ που παίρνεις αποφάσεις για τη ζωή μου. Μείνε μακριά, Κίτσο. Και κράτα και τη μητέρα σου μακριά, ακούς. Τι είπες, Μάρμο.